Και γλυκερία από κάτω να φουντώνει το τραγούδι. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, θέλω να σας πω ότι δεν υπέτυχε όσα είπε. Είδατε ότι παραδέχτηκε ότι το στυλ της ήταν παλιακό. Θα αναρωτιέται μια τηλεθεάτρια, καλά μαντάμ, αφού δεν σου άρεσε το στυλ, γιατί τα έβαλες. Δεν είσαι καμιά παρουσιάστρια που θα σου πει ο στυλίστας βάλε αυτό και το έβαλες με το ζόρι. Το ψάξα λίγο λοιπόν και έμαθα ότι η Κωνσταντίνα πήγε αρχικά με πολύ κομμένα τα φτερά, ακριβώς για να μην δημιουργηθούν κοτσομπολιά ότι πάλι το παίζει Queen Dina και έχει απαιτήσεις και κουβαλάνε οι στυλίστες τις 8 σακούλες και απολύει κόσμο. Ακριβώς. Και πήγε με πολύ κομμένα τα φτερά και είπε στην παραγωγή θα συνεργαστώ με όποιους έχετε. Ξεκίνησε λοιπόν να συνεργάζεται. Τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα επικριτικά και το αποτέλεσμα απογοητευτικό. Πολλοί τη λέγανε κουμπερό μπεμπέκα, πως είναι σαν μπομπονιέρα, σαν θεία. Δεν το είδα ποτέ για να σας πω την άποψή μου. Ναι. Τέλος πάντων, μιλάω για το στυλιστικό κομμάτι. Και έτσι, κοινή συνενέση αποφάσισαν να αλλάξουν όλους τους συνεργάτες και εδώ και περίπου 10 μέρες έχει αλλάξει όλο το team. Δεν ξέρουμε ποιος δούλευε πριν και αν όντως οι άνθρωποι έπρεπε να φορτωθούν. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, και εμείς έχουμε άποψη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η Κωνσταντίνα είναι ένα κορίτσι που θα της πούνε βάλε αυτό το σακί και να το βάλει. Ο άνθρωπος που βγαίνει μπροστά στην τηλεόραση δεν έχει άποψη για τα ρούχα του. Γιατί πρέπει να νιώθει άνετα και όμορφα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Απλώς δεν. Μάλλον δεν να παρατηρήσω το εξής. Το μόνο που έχω άποψη είναι άμα δεν μου μπαίνει. Άμα δεν μου μπαίνει, να σε κόβει κάπου. Πάρτε το, αυτό δεν μου μπαίνει. Εντάξει, εμείς οι γυναίκες συνήθως έχουμε άποψη. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου πάει, μοιραίο είναι. Πάντως, δηλαδή, στο Ματίνα μου, εγώ έχω μάθει ότι και η παραγωγή ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Και με τα ρούχα και με το look. Δηλαδή, δεν είναι από τις παραγωγές που θα σε αφήσουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, έχουν και αυτοί άποψη. Το πρόβλημα του αυτού είναι το ντύσιμο της Κωνσταντίνα. Έχουν και αυτοί άποψη στιλιστικά και για τα ρούχα και για τα μαλλιά. Και όλο το πρόβλημα σε αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν το ξεκάθαρο. Πώς δίνεται η Κωνσταντίνα. Nothing personal. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Σωτήρης. Πάντως, ο Σωκράτης είναι από αυτές τις περιπτώσεις άντρα που δεν θα σε αφήσει να μιλήσεις ποτέ, δεν θα σε αφήσει να βγεις ποτέ. Έχει απαντήσει μόνο στις όλες τις ερωτήσεις από Νομίζω το απολαμβάνει και η κυρία ή η σύντροφός του. Δεν την βλέπω να. Εγώ δεν θα τον ήθελα. Όχι, την ενδιαφέρει να δείξει το υπέροχο μακιγιάζ της. Συγγνώμη, αυτό παρατηρείς μόνο, Αντωνά μου, το γεγονός ότι ο άνθρωπος πάει και στην.